Η σύνταξη πλέον υπολογίζεται με βάση το 50% αντί του 70% που ίσχυε. Δηλαδή κάποτε ο επιζών σύζυγος έλαβανε το 70% της σύνταξης του θανόντος, πλέον παίρνει το 50%. Με τον επανυπολογισμό, με τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, όλα αυτά τα ποσά έπεσαν πάρα πολύ κάτω. Επίσης τέθηκαν ηλικιακά όρια. Πλέον τη σύνταξη μπορεί να την πάρει κάποιος που έχει συμπληρώσει τα 55. Ή έστω, αν στην τριετία συμπληρώνει τα 55, η σύνταξη διακόπτεται και μπορεί πλέον να επαναχορηγηθεί στα 67. Στα 67. Τι γίνεται όμως με τα ποσά? Οι πρώτες αποφάσεις σχετικά με τις συντάξεις χειρίας δείχνουν ξεκάθαρο ότι τα ποσά είναι ιδιαίτερως χαμηλά, διότι πέφτουν ακόμα, δεν αφορά όλες τις περιπτώσεις, γιατί και εκεί υπάρχει μια σύγχυση. Όμως όταν ο Θανόν είχε βγει με μια σύνταξη με μίνιμουμ όρια, με 15ετία ή με 20ετία, εκεί πραγματικά τα ποσά των συντάξεων λόγω θανάτου μπορεί να βγουν και 150 και 180 ή 200 ευρώ. Δηλαδή είναι εξαιρετικά χαμηλά. Αυτό θορύβησε πάρα πολύ Ναι, αυτό όμως δεν το σημαίνει ότι θα εισόδημα. παίρνουν Δεν συντάξεις, σημαίνει ότι γιατί μας αφορά, καλούσαν έντονα ναι, αντιδιαθέτες και λέγανε θα πάρω σύνταξη των γιατί η 180 ευρώ. γενίκευση Όχι. είναι επικίνδυνη Ναι. και όπως έχει διοχετευθεί αυτή η είδηση και στα μέσα, όλοι θεωρήσαν ότι οι συντάξεις θανάτου θα είναι 180 ευρώ. Δεν Όχι. ισχύει αυτό.